Υπάρχει μια ομάδα η οποία στη φασαρία συμμετείχαν όχι πάνω από 30 άνθρωποι και ομάδα από ελληνικές οργανώσεις οι οποίες υποκίνησαν κατά την άποψή μου αυτή την κατάσταση. Πια την δήλωση μιας ψευδούς απεργίας πείνας προκειμένου να δημιουργηθεί θέμα. Σας θυμίζω ότι από την ίδια οργάνωση πριν από μήνες είχε ξανασυμβεί το ίδιο. Είχε ανέβει ότι γίνεται απεργία πείνας. Σας φώναξα εδώ, μπήκατε μέσα και είδατε ότι δεν γίνεται. Πρώτο λοιπόν, δεν υπάρχει καμία απεργία πείνας στο ελληνικό. Το αν θα ξεσπάσει αύριο ή μεθαύριο εδώ ή οπουδήποτε είναι κάτι που δεν μπορώ να ξέρω. Άρα δύο μέρες η Ελλάδα ζει μια ψευδή είδηση η οποία αναμεταδίδεται. Αντίθετα, όχι μόνο δεν υπάρχει απεργία πείνας, όχι μόνο όσοι τους αρέσει το συσίτιο το τρώνε, όσοι δεν τους αρέσει σφάζουν κοκόρια και μαγειρεύουν. Αυτό το γράψατε εσείς στα ρεπορτάζ σας. Αλλά υπάρχει μια παραβίαση των νόμων του ελληνικού κράτους. Η λεγόμενη απεργή πείνας απαγόρεψαν εχθές την είσοδο των φορτηγών που φέρνουν το φαγητό και αναγκαστήκαμε και πήγαμε από την πίσω πόρτα. Η λεγόμενη απεργή πείνας, την ώρα που φωνάζανε να πάνε τα παιδιά στο σχολείο σήμερα, είδατε τα πούλμαν που έρχονται και παίρνουν τα παιδιά στο σχολείο. Όχι όλα, αλλά τουλάχιστον το 1 τρίτο ή τα 2 πέμπτα πηγαίνουν σχολείο και σιγά σιγά θα μπουν όλα. Και όσα δεν πηγαίνουν ακόμα στα γύρω σχολεία κάνουν μάθημα μέσα στο ελληνικό. Είδατε να φωνάζουν ότι θέλουν γιατρούς και είδατε, ήσασταν εκεί με τις κάμερες, ότι όταν ήρθανε να διακομίσουν ασθενείς στη Βούλα τον εμπόδισαν να μπει μέσα. Δηλώνω σήμερα σαν υπουργός μετανάστευσης ότι κατανοώ απόλυτα τον πόνο αυτών των ανθρώπων και τη δυσκολία τους. Τον κατανοεί η ελληνική κυβέρνηση και ειλικρινά προσπαθούμε πάρα πολύ με τις δυνάμεις που έχουμε να απαλύνουμε ό,τι μπορούμε να απαλύνουμε. Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε παραβίαση των νόμων του ελληνικού κράτους προκειμένου να στηθούν χειραγωγικά και χειραγωγημένα σκηνικά σαν αυτό το οποίο σήμερα είδατε και ήσασταν μάρτυρες. Μου ζήτησαν να βρεθούμε. Έθεσα σαν προϋπόθεση ότι θα ανοίξουν πρώτα την πόρτα και μετά θα βρεθούμε. Και αμέσως μετά θα δω μια αντιπροσωπεία, δεν ξέρω κατά πόσο είναι δημοκρατικά εκλεγμένη, θα το διαπιστώσω στην πορεία. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι η σημερινή μου κίνηση σηματοδοτεί κάτι. Πονάμε τους φιλοξενούμενους μας. Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και όσο καλύτερα μπορούμε. Με πολλά λάθη, με πολλές αδυναμίες και με πολλά καλά πράγματα που σε άλλες χώρες δεν είχανε, πιθανώς ούτε και στο σπίτι τους. Θα συνεχίσουμε αυτή μας την προσπάθεια χωρίς ιδεολειψίες, χωρίς προκαταλήψεις, συνεχίζοντας να τιμάμε στο μέτρο των δυνατοτήτων μας την έννοια του πρόσφυγα αλλά και του μετανάστη. Εφόσον εφαρμόζονται οι ελληνικοί νόμοι. Αυτό το πράγμα θέλω να είναι ένα μήνυμα. Όπως είδατε πήρα το λουκέτο και συμβολικά το παρέδωσα στον Διευθυντή της Αστυνομίας. Όποιος αισθάνεται καταπιεσμένος μέσα σε αυτή τη δομή είναι ελεύθερος να φύγει και να υποστεί μετά τις όποιες συνέπειες της πράξης, όπως ακριβώς θα έκανε και οποιοδήποτε Έλληνας. Ο νόμος μας είναι ίδιος για τους Έλληνες και για τους πρόσφυγες και για τους μετανάστες. Προσπαθούμε να ασκήσουμε όσο καλύτερη πολιτική μπορούμε για να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά τους, αλλά θα είμαστε πολύ σοβαροί και στο ότι αυτοί θα πρέπει να εφαρμόσουν τις υποχρεώσεις τους. Θέλω να σας επαναλάβω. Πρώτον, η απεργία πείνας είναι η τρίτη ψευδής φορά που γίνεται από την ίδια οργάνωση. Ήσασταν μάρτυρες ότι τα επεισόδια τα κάναν 30 άνθρωποι την ίδια ώρα μέσα στο δομή και εκεί ήσασταν μάρτυρες. 500 άνθρωποι καθόντουσαν ήσυχοι και καμιά τριανταριά ήταν στα μπαλκόνια. Υπήρχαν οι λεγόμενοι αλληλέγγυοι οι οποίοι προσφέρουν κακή υπηρεσία στους πρόσφυγες και στους μετανάστες δημιουργώντας αναστατώσεις. Δεν υπήρξε απεργία πείνας, υπήρξε αντίθετα πρόθεση να απαγορέψουν να έρθει το φαγητό για τους άλλους,
να απαγορέψουν άρρωστοι να πάνε στο νοσοκομείο και την ώρα που φωνάζαν θέλουμε σχολείο για τα παιδιά, τα σχολικά ήταν απ' έξω για να πάρουν τα παιδιά. Που να σας πω κάτι, των δικών σας των παιδιών δεν έρχονται σχολικά να τα πάρουν τα παιδιά. Επομένως, αυτά που λέω δεν αναιρούνε την υποχρέωσή μας να κάνουμε τα πράγματα καλύτερα. Μέσα στα πλαίσια του κράτους μας. Μέσα στα πλαίσια του κράτους μας. Έχουμε υποχρέωση να κάνουμε τα πράγματα καλύτερα. Έχουν υποχρέωση να δουλεύουν εδώ πέρα, να ζουν με βάση τους νόμους της χώρας μας. Οι ελλείψεις μας δεν δικαιολογούν παραβίαση του νόμου. Οι ελλείψεις μας είναι κίνητρο για να τα κάνουμε καλύτερα. Κάθε διαμαρτυρία η οποία δεν γίνεται βία και νομίζω ότι είδατε μια προσπάθεια άσκησης βίας, όχι από την πλευρά της αστυνομίας, είναι αποδεκτή και την ακούμε με πάρα πολύ προσοχή. Το τι μπορούμε να κάνουμε, τι δεν μπορούμε να κάνουμε, τι κάνουμε λάθος, τι κάνουμε σωστά, όπως σας έχω πει, εγώ ίδιος συχνά με κοροϊδεύουν γιατί παραδέχομαι ότι κάνουμε και λάθη. Όποιος λάθη δεν κάνει μόνο όποιος δεν κάνει πράγματα. Αυτή τη στιγμή, με εξαίρεση τα νησιά που έχουμε το γνωστό πρόβλημα, έχουμε περίπου 50.000 φιλοξενούμενους στην Ενδοχώρα, οι οποίοι διαβιούν από καλές συνθήκες μέχρι μέτρια προς κακές συνθήκες. Πέρασε το ξεχειμόνιασμα, υπάρχουν προβλήματα με το φαγητό, τα σχολεία λειτουργούν και αυτό δεν έχει ξανασυμβεί. Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι η εικόνα που έχει το ελληνικό κράτος είναι η εικόνα μετά τη διάλυση της Ιδωμένης, δηλαδή 6 μήνες. Στη Γαλλία διαλύθηκε το καλέ και οι άνθρωποι πήγανε και στήσανε αντίσκηνα μέσα στις πλατείες. Θέλω να θυμίσω στον ελληνικό λαό ότι με αυτή την πολιτική που εφαρμόσαμε, με την πολιτική της κυβέρνησης, για πρώτη φορά, μέσα από ένα τεράστιο κύμα προσφύγων και μεταναστών, δεν έχουμε πρόσφυγες με τσαντήρια στις πλατείες. Δεν έχουμε μετανάστες οι οποίοι να κοιμούνται στους δρόμους. Δεν έχουμε νηστικούς. Μπορεί να μην αρέσει το φαΐ, αλλά νηστικούς δεν έχουμε. Έχουμε παιδιά που αρχίζουν και πηγαίνουν σχολείο και η συμπαράσταση του κόσμου και η δική σας του τύπου είναι θαυμάσια. Στα περισσότερα κάμπ στην Ενδοχώρα έχουμε Wi-Fi. Έχουμε στέγη. Έχουμε θέρμανση. Πριν από 6 μήνες δεν τα είχαμε αυτά. Μετά θα έχουμε ακόμα καλύτερες δομές. Υπάρχει μια προϋπόθεση πέρα από την οποία η κυβέρνηση και εγώ προσωπικά δεν μπορούμε να κινηθούμε. Θα προσπαθούμε πάρα πολύ να παρέχουμε αυτά που το διεθνές δίκαιο, αυτά που το ελληνικό δίκαιο, αλλά και αυτά που η πολιτική μας βούληση θέλει να δώσει στους πρόσφυγες και μετανάστες, ακριβώς για να μπορέσουμε να ισορροπήσουμε τα δικαιώματα των προσφύγων και μεταναστών με τα δικαιώματα του ελληνικού λαού, αλλά δεν είμαστε διατεθειμένοι να δεχτούμε παραβίαση των νόμων. Δεν θέλουμε βία, δεν θα ασκήσουμε βία, δεν θα δεχτούμε βία. Σας ευχαριστώ. Απαντώ στις ερωτήσεις σας. Κύριε Υπουργέ, μια ερώτηση θα δείτε. Μια στιγμή, κανονίστε πώς θα γίνονται οι ερωτήσεις. Θα σας πω εγώ. Θα, ναι. Θα ζητάτε το λόγο. Θα λέτε μέσο και όνομα λοιπόν. Και μετά θα μιλάτε. Ξεκίνω. Ωραία. Θα λοιπόν, τα δούμε ήταν, όλα αυτά αναλυτικά στο αδερφή. Ήταν οι δηλώσεις που έκανε ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, ο κύριος Μουζάλας, στο ελληνικό, στην τοποθεσία ακριβώς που είχαμε την ένταση το πρωί. Έδωσε τις απαντήσεις που θεωρεί αυτός ότι έπρεπε να δώσει. Να επιστρέψουμε στο πάνελ το δημοσιογραφικό.